Στο πρώτο live άκουσα πολύ καλύτερα σχόλια από ό,τι στο δεύτερο. Αυτό που μου έμεινε, πιστεύω, είναι το σχόλιο του κύριου Καπετανίδη ότι πρέπει να χάσω μερικά kilos. Θα ήθελα να σε ζητήσω να ξεκινήσουμε και λίγο δίαιτα. Τώρα στο σπίτι να μην τρώμε πολλά, έτσι. Θέλω να φάω πίτσα, θέλω να φάω σουβλάκι, αλλά πρέπει να τα κόψω γιατί κοιτάω το στόχο μου και θα φάω λαχανικά και καρότα. Κύριε Καπιτάνη, κάνω δίαιτα όπως βλέπετε. Θα πάω λαχανικά, λαχανικά, καλό. Η συγκέντρωση με τα υπόλοιπα παιδιά είναι λίγο δύσκολη. Εντάξει, μερικοί κάνουν παράπονα ότι πρέπει να καθαρίζουμε κτλ. Η Γλώρια μόνο να γκρινιάζει, ξέρω. Ο κόσμο που λέω δεν μπορεί. Δεν με πειράζει και πολύ που με φωνάζουν γκρινιάρα. Υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι εντελώς τρελά. Κάποια που είναι εντελώς απελευθερωμένα μέσα στο σπίτι. Με ένα μεσοκόρι λίγο, επειδή δεν έχω συνηθίσει να βλέπω ακόμα και τον αδελφό μου το σόρακο. Ο Βασίλης είναι εντελώς crazy, με την καλή την έννοια. Δεν νομίζω να μπορέσω να είμαι το τέλειο που κάνω με τον Βασίλη. Δεν ξέρω, δεν ταιριάζουν και πολλοί χαρακτήρες μας. Το τραγούδι που θα πω αυτή τη βδομάδα είναι το Against All Odds του Phil Collins. Η ταινία είναι ένα love story, πολύ ωραία, και γι' αυτό τη διάλεξα. Είπε η Γκλώρια ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει, ένα κομμάτι πολύ γνωστό του Phil Collins από την ταινία Έρωτας δίχως αύριο, Against All Odds. Κώστα. Μ' αρέσει. Της πηγαίνει πολύ αυτό το στυλ. Είναι η πρώτη φορά που το βάζει η Γκλώρια. Έχω την αίσθηση ότι όλο τυχαίο σήμερα είναι στο μάτι του Κυκλώνα. Σ' αγαπάμε, βρε Κώστα. Okay. Λοιπόν, τι στο μάτι του Κυκλώνα. Αν θυμάται η Γκλώρια, στο πρώτο live είχα ζητήσει εγώ από τους τηλεθεατές να την ψηφίσουν. Ναι. Okay. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά είναι και καλύτερη. Σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Έβαλε επιτέλου και τα κούνια. Ναι, δεν τα είδε. Γκλώρια, κάνε λίγο να δούμε. Κοίτα, το κορίτσι μα. Πώς αισθάνεσαι? Να σου πω την αλήθεια, λίγο άβολα, γιατί προπατούσα έτσι λίγο σε εντάξει, πρέπει να τα συνηθίσει λίγο. Ναι, τα έχω μάθει λίγο. Ίσως είναι και η πρώτη φορά που φοράει τέτοιο ρούχο η Γκλώρια. Ναι. Έτσι.
Και σιγά σιγά θα πρέπει να απελευθερωθείς κάποια ταμπού που έχεις. Κάτι άκουσες σε ένα πρόγραμμα που δήλωσες ότι θέλεις, έχεις κάποια ταμπού. Πρέπει λίγο να απελευθερωθείς από αυτά. Να σε δούμε για μια πιο κοντή φούστα. Θέλεις. Ναι, γιατί όχι. Θέλεις. Ναι, γιατί όχι. Λωρία. Θα δούμε λίγο. Έχουμε ένα θεματάκι σε αυτό, Κώστα. Για βιντεοκλίπ όμως το τραγούδι αυτό μια χαρά θα ήταν. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μάρο. Να σου πω την αλήθεια, στην αρχή τρόμαξα λιγάκι, γιατί μπήκες με ασάφεια και με μερικά λαθάκια και φοβήθηκα, γιατί πιστεύω σε σένα από την πρώτη στιγμή. Μετά όμως σιγά σιγά ήρθε να το απογειώνεις το κομμάτι και μου άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα με αυτή την εμφάνιση θα ήθελα να μου θυμίσεις έτσι κάτι σε Billie Holiday, σε Ella Fitzgerald, θα ήθελα να σε δώσω μια τέτοια τζαζιά κάποια στιγμή. Ελληνικό, σε ξένο. Τζαζ. Δημήτρη. Εγώ θα είμαι λίγο πιο αυστηρός σήμερα με την Gloria. Έλα, για να δούμε, Δημήτρη μου. Η Μάριο έχει δίκιο. Στην αρχή οι νότες ήταν λίγο... ξέρεις. Ασαφείς. Να σου πω... Έχεις μια καλή φωνή, έχεις μια ωραία χρειά, η οποία πρέπει να την εξελίξεις. Πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Δεν μ' άρεσε που όταν πας να αυτοσχεδιάσεις σε ένα τόσο γνωστό κομμάτι, πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος από πριν τι νότες θα κάνεις. Θα ήθελα να είσαι λίγο καλύτερα προετοιμασμένη σε αυτό. Δηλαδή στον αυτοσχεδιασμό σου. Επειδή σε έχω ακούσει και στο στούντιο, έχεις πολλά στοιχεία, είσαι πολύ ικανή σε αυτό το πράγμα. Απλά δούλεψε πιο πολύ στην πρόβα σου πάνω σε αυτό. Πέτρο. Αυτός τα ξέρει καλύτερα από μένα, οπότε δεν μου πω τίποτα. Να πω. Εννοείται θα πεις. Οκ. Okay. Είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα καταρχήν. Νάτα. Πάρα πολύ. Εγώ θα σου έλεγα, δεν ξέρω πότε θα φύγεις, σήμερα ή μετά από 8 εβδομάδες, εύχομαι αργότερα. Αλλά να πάρεις και αυτό μαζί, το ντύσιμο το σημερινό. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον. Για όποιον κοιτάει τη μουσική θα έχει δει ότι το 95% από τις μαύρες μεγάλες τραγουδίστριες, δεν είπα ότι είσαι μεγάλη τραγουδίστρια, λέω από τις μαύρες μεγάλες τραγουδίστριες που βγάζουν τις φοβερές φωνάρες, είτε είναι η Έλα Φιτζέρα, είτε είναι η Gladys Knight, είτε είναι η Αρίθα Φράγκλιν, έχουν και μερικά κιλά παραπάνω, δεν έγινε και τίποτα. Billie Holiday. Ακόμα και η Beyoncé έχει κάτι μπούτες να σου λέω από κοντά. Και παρουσιάστηκες. Μην βλέπεις τα βιντεοκλιπ που κάνουν οι συνάδελφοι του Καπετανίδη στην Αμερική. Όχι μόνο στα βιντεοκλιπ και στα περιοδικά, κύριε Κωστόπουλε. Και στα περιοδικά το ίδιο πράγμα κάνετε. Εμείς κάνουμε, κόβουμε πολλά κιλά, αλλά όχι από την Gladys Knight και την Ella Fitzgerald, από κάτι κορίτσια που δεν έχουν φωνή και κάτι πρέπει να έχουν. Εσύ, κορίτσι μου, σήμερα πράγματι είχες μερικές αδυναμίες, αλλά όπως είναι ο κ. Καπετανίδης ψηφίζει τον Ντούρο, εγώ θα λέω να ψηφίσουν εσένα, κατάλαβες. Πέτρο, ευχαριστώ. Ρούλα, θέλω να πω κάτι στην Gloria πριν τελειώσουμε, να μου επιτρέπεις. Συγγνώμη, αυτό θα γίνει τώρα. Διότι, όχι, εγώ πλάκα κάνω. Αλλά το οποίο λέω είναι ότι το κορίτσι είχε τη μικρότερη δυνατότητα να κάνει προπόνηση σε αυτά που κάνει. Δεν είχε δάσκαλο, δεν είχε καθηγητές, δεν πήγε πουθενά, το έκανε μόνη της και πάνω σε αυτό, γιατί έχει μια υπέροχη χρειά και τα λάθη που λέει ο κύριος Κοντόπουλος, πιστεύω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Μάρο, θες να συμπληρώσει κάτι, γιατί θέλω να μιλήσει ο Δημήτρης, δεν μίλησε. Θέλω να συμπληρώσει κάτι άλλο. Οκ, πες Μάρο. Επειδή νιώθω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σου ξεπασχολεί κάτι πολύ προσωπικό και όλες αυτές οι αναστολές που έχεις, να ξέρεις ότι κάθε τι καινούργιο που έρχεται στη ζωή μας πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με γενναιότητα. Βάλτε το στο μυαλό σου για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Καλά, δεν είναι εύκολο σιγά-σιγά. Όχι, μα γι' αυτό το λέω. Το βήμα, γι' αυτό τη το λέω. Αλλάξαμε ρούχα. Θέλει γενναιότητα το καινούργιο. Ήρθαμε, τραγουδήσαμε στο Greek Idol. Σιγά αυτό ακριβώς. Δεν έρχονται όλα. Εντάξει. Σιγά, σιγά. Σημασία έχει ότι η Gloria άρεσε σήμερα σε εσάς. Εγώ θέλω να ξέρω, Gloria αγαπημένη, αν αρέσει και στους τηλεθεατές και θέλουν να είσαι την επόμενη εβδομάδα. Να δώσω τον αριθμό. Δεν ψηφίζετε ακόμα, θα σας πω εγώ πότε. Υπενθυμίζω ότι τα τραγούδια τα διαλέγουν πάντα τα παιδιά και αυτή τη φορά αποφάσισαν να επιλέξουν επιτυχίες διαχρονικές από επιτυχημένες ταινίες ελληνικές και διεθνείς. 901-14-052-06 GI-06 στο 19.000 Gloria Πανέμορφη. Καλή επιτυχία. Εντάξει.